Καλημέρα. Εδώ είμαστε ένα μικρό χωριό. Και εσύ είσαι ξένος εδώ. Δεν τον ογάς. Το δάσος. Το δάσος. Θεός σημάδεψε τους μοιέρους για να τους ξεχωρίζουμε. Αφού δεν θέλετε να τη βοηθήσετε, θα τη βοηθήσω μόνος μου. Μονάχα εσύ είσαι αυτός που με κρατά από το ριζικό μου μακριά. Να με πιστέψεις πρέπει όμως, σαν θέλω να μάθεις τι να με άραγε στα αλήθεια. Δεν λες και τα δέντρα και να είναι πιο πυκνά. Τώρα από δεν μπορείς με τίποτα να βρεις το δρόμο σου εκεί μέσα. Τα δέντρα σε προστατεύουν. Από έναν κόσμο εκεί έξω. Τερατώδη. Όπως καταλάβατε, θα σας παρουσιάσουμε την άλλη, την ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου στους ελληνικούς κινηματογράφους. Μήνος Νικολακάκης, ο σκηνοθέτης, Προμηθέας Αλιφερόπουλος, πρωταγωνιστής. Ο γιατρός. Καλώς ήρθατε. Να σου πω κάτι, κοντεύω να ξεχάσω το σινεμά καλά-καλά. Εγώ το θυμήθηκα χτε, δεν ξέρεις πόσους μήνες έχω να πάω. Σίγουρα το τελευταίο εξάμηνο δεν έχω πάει. Αλλά το θυμηθήκαμε χτες με αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν τα μέτρα στην Αττική ότι πέφτει στο 60% η χωρητικότητα, η επιτρεπόμενη στα σινεμά. Mm-hmm. Εγώ τουλάχιστον το θυμήθηκα και λέω: παιδιά, πράγματι υπάρχει το σινεμά, πόσο καιρό έχω να πάω. Mm. Όμως, τι γίνεται στο διάμεσο, σπουδαίες ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Και διαπρέπει. Πολύ, το λέτε. Για πες μας, να ξεκινήσουμε από σένα, Μήνο, να μας πεις λίγο γιατί είναι η πρώτη σου ταινία μεγάλου μήκους. Ναι. Προσπαθούμε με τον Προμηθέα να την κάνουμε αυτή την ταινία από το 12-13, νομίζω το συζητάμε. Και κάναμε τα γυρίσματα πριν 2 χρόνια στον Κοσμάκη Νουρίας, ένα υπέροχο χωριό μαγευτικό που είναι ανάμεσα στη Σπάρτη και το Λεωνίδιο. Με την απόπειρα να κάνουμε μια ταινία που θυμίζει, που φλερτάρει με το φανταστικό και θυμίζει λιγάκι τις ιστορίες του χωριού και τα παραμύθια, τα διδακτικά που μας λέγανε κάποτε οι γιαγιάδες μας. Mm-hmm. Και όπου μπορεί να είχαν συμβεί και σε κάποιο συγχωριανό μας. Σε ένα διπλανό χωράφι, σε μια διπλανή αποθήκη. Εμπνευσμένη λοιπόν από την ελληνική παράδοση, κάναμε αυτή την ιστορία στην οποία ο Προμηθέας είναι ένας γιατρός που φεύγει από την πόλη και πάει να κάνει το αγροτικό του σε ένα απομονωμένο χωριό όπου έχει δυσιδαίμονες ντόπιους και πέφτει πάνω σε μια πολύ περίεργη ιατρική υπόθεση. Είναι μια κοπέλα που μένει μέσα σε ένα δάσος, σε μια καλύβα, η οποία είναι περιθωριοποιημένη από όλους, και γιατί πάσχει από μια περίεργη ασθένεια που κάνει το δέρμα της αφλιοδέντρου. Την ερωτεύεται και στην πορεία γίνεται μια ροή από ανατροπές και γεγονότα που θα τον αλλάξουν με πάρα πολλούς τρόπους. Πώς ήταν η εμπειρία από τα γυρίσματα αυτά και το ρόλο αυτό? Κοίταξε, η εμπειρία είναι δύσκολη, είναι μαραθώνιος. Είσαι εκεί για 5 εβδομάδες, πάνω στο βουνό, μακριά από οποιοδήποτε δικό σου, χωρίς σήμα. Είχες σήμα σε μια εκκλησία μόνο, πήγαινες να βρεις σήμα. Όλη μέρα γύρισμα, μακιγιάζ, δουλειά. Αλλά όπως κάθε ταινία, ταξίδι απίστευτο, έντονο και μοναδικό. Πόσο διήρκησαν τα γυρίσματα, πότε ολοκληρώθηκε δηλαδή το μοντάζ και μπορέσατε να την προβάλλετε και στα φεστιβάλ? Η ταινία γυρίστηκε σε ένα μήκα, κατά διάρκεια ενός μηνός, το Μάιο του 2018. Μέσα στο μυαλό μου θυμίζει γύρω στον 1,5 χρόνο γυρίσματος βέβαια, γιατί ήταν τρομερά πυκνή διαδικασία. Mm. Το να γυρίζεις με ειδικά εφέ, με προσθετικά εφέ μακιγιάζ, μέσα σε ένα δάσος. Ήταν τρομερά πυκνή και δύσκολη διαδικασία. Ολοκληρώθηκε μέσα στον επόμενο χρόνο και πέρυσι το Σεπτέμβριο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Τορόντο, την παγκόσμια πρεμιέρα της. Φεστιβάλ Τορόντο έχει περάσει και από την Ινδία, εκεί που λέει ο τίτλος μας ταξιδεύει στην Ινδία. Ναι, έκανε μια πορεία από έτσι, πολύ ενδιαφέροντα φεστιβάλ, A-List Festivals, μέσα στα οποία ήταν η Θεσσαλονίκη, ήταν η Βαρσοβία και ήταν και το φεστιβάλ της Γκόα στην Ινδία. Mm-hmm. Έχει ακόμα κάποια ροή, γιατί παίζεται από ό,τι μου έχουν πει στο Διεθνές Φεστιβάλ των Τυράννων μέσα στη βδομάδα και της Οδυσσού. Οπότε ταυτόχρονα με τις διανομές που έχουμε και στην Αθήνα, θα βγει την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη
Αμερική, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες που βγήκε 28 Αυγούστου. Τον περασμένο μήνα έγινε η διανομή στην Αμερική. Ναι. Είναι πολύ σπάνιο. Επειδή δεν ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά το χώρο, ναι, μας έλεγε ο Προμηθέας νωρίτερα, ναι, ότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Ναι, εγώ μπαίνω ακόμα online και βλέπω τις συνεντεύξεις και τις κριτικές για να βεβαιωθώ ότι όντως έχει γίνει. Ναι, είναι σημαντικό αυτό γιατί, ναι, ξέρετε, οι ταινίες που παράγει η Ελλάδα πολύ συχνά απευθύνονται μόνο σε φεστιβαλικό κοινό και κάνουν μια τέτοια πορεία στο εξωτερικό. Το ότι κατάφερε να πάρει διανομή στην Αμερική δείχνει ότι το θέμα της και ο τρόπος που έγινε αφορά κόσμο και άλλες κοινές άλλες κουλτούρες. Παιδιά, μας έχετε επίσης να γυρίσουμε στο σινεμά. Όσους υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν φανατικά, ξέρω, και στα θερινά και στα χειμερινά, αλλά και εμάς που δεν πηγαίνουμε λοιπόν ειδικά τελευταία διάστημα, μας πείσατε να γυρίσουμε να το δούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν αυτή την πρώτη εβδομάδα είστε ικανοποιημένοι έτσι, από την προσέλευση του κόσμου, δεδομένων έτσι των συνθήκων. Ναι, βέβαια. Αν σκεφτούμε ότι πεζόμαστε τώρα, κλείνει η πρώτη εβδομάδα και ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε με τη μέρα που βγήκαμε 400 κρούσματα, νέα μέτρα, τελικό κυπέλου, κάτι λένε και για ένα τυφώνα κιόλας ο οποίος πλησιάζει, κάναμε γύρω στα 1000 εισιτήρια, τα οποία είναι πάρα πολύ καλός αριθμός, γιατί βγήκαμε σε τρεις αίθουσες μόνο από μία προβολή. Και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ, δηλαδή, πολύ θετική. Πάντως, βλέποντας από τα πλάνα που βλέπουμε και τώρα πίσω μας, διαπιστώνω κάτι. Είχα την αίσθηση, αλλά δεν ήμουν μέσα στο χώρο για να μπορώ να πω την βεβαιότητα. Υπάρχουν φοβερά τοπία ελληνικά, τα οποία υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, αλλά τοπία για να γυριστεί ταινία. Και ελληνικές και ξένες. Και ποικιλομορφία κιόλας. Δηλαδή, πολύ διαφορετικά τοπία μέσα σε μια τόση δα χώρα. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Yeah. Δηλαδή, συγκεκριμένα σε αυτό το χωριό που λέτε, δεν έχει τύχει καν να πάω και το βλέπω στα πλάνα. Μιλάμε για δάση που βρίσκει μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε, στον Καναδά. Και μάλιστα ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ψάχναμε αρκετό καιρό, δηλαδή πάνω από ένα χρόνο. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος σήμερα. Μετά από αυτή την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια για μεγάλου μήκους ταινία, υπάρχει σκέψη για επόμενη? Ναι, κάνω μια ταινία η οποία είναι μια ταινία ταξικών διαφορών και στοιχεία τρόμου και η οποία έχει πάρα πολύ άσφαλτο. Οκ, μην μας πεις περισσότερα, να δούμε την άλλη την πρώτα. Το preview δεσμένεται το πώς εδώ στο στούντιο σε εμάς. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.